υπέρ της αναγκαιότητας για εθνική συνεννόηση μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Μάλιστα, εκτίμησή μας είναι ότι αν τότε ο κύριος Σαμαράς δεν είχε υιοθετήσει τα ζάπια και ο κύριος Τσίπρας δεν είχε συμβάλει στον κοινωνικό αυτοματισμό, ο οποίος ενισχύθηκε μέσα από τις πλατείες και τις γενικότερες τότε διαμαρτυρίες, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά από τη χώρα. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα είχαμε βγει ήδη από το πρώτο μνημόνιο από αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Ως εκ τούτου, όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων, και να μείνω μόνο σε ό,τι αφορά στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης των κινήματα, προφανέστατα και ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε η πρόεδρος να συζητήσει με τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Το ίδιο άλλωστε έχουμε κάνει και όποτε έχει καλέσει, που δυστυχώς καλεί λίγες φορές ο κύριος Τσίπρας, καθότι με τον μόνο που τον ενδιαφέρει να συνομιλεί είναι τον κύριο Καμένο ως προνομιακό του τέρο. Έχουμε βρεθεί στο ίδιο τραπέζι και όποτε έχει καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θυμίζω επίσης ότι το καλοκαίρι του 2015 είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης από όλα τα κόμματα για να πάμε στους Ευρωπαίους εταίρους και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα διαπραγμάτευσης. Δεν έγιναν αυτά δεκτά. Εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας και θεωρούμε ότι μετά από τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, θα παλέψουμε από το ποσοστό και τη θέση που θα μας δώσει ο κόσμος, αλλά ευελπιστούμε ότι και ο κόσμος, όπως είπα και πριν, θα δώσει αυτή την εντολή για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη εθνική συνεννόηση, να φτάσουμε στην έξοδο από τα μνημόνια και από εκεί και πέρα η κάθε πολιτική δύναμη να εφαρμόσει την πολιτική της βάσει των ιδεολογικών της αρχών και των πολιτικών προταγμάτων που θέλει να θέσει.